Πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνδέσετε τον αριθμό 7 με την καρδιοχειρουργική? Ο αριθμός 7, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι συμπαντικό. Συνδέθηκε με πάρα πολλά ζητήματα. Καταρχήν με τη δημιουργία του κόσμου, με τα χρώματα της σύριδας, της νότες της μουσικής και με αυτό το 7 Υπήρξαν τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, οι 7 σοφοί της αρχαιότητας και έτσι εμπνεώμενοι από αυτή έτσι, την α, σημειολογία ε, σκεφτήκαμε να τιμήσουμε 7 σπουδαίους καρδιοχειρουργούς στις δεκαετίες του 90 όπου συνέβησαν πολλές αλλαγές στην άσκηση της καρδιοχειρουργικής, να τους ονοματίσουμε ως 7 σοφούς καρδιοχειρουργούς στις δεκαετίες του 90 και έτσι λοιπόν να φτάσουμε και να τους τιμήσουμε για αυτή τους την προσφορά και την σοφία με την οποία ενέπνευσαν τις επόμενες γενιάς. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα δεύτερο 7, διότι ο τίτλος του συνεδρίου είναι 7 συν 7. Η δεύτερη 7 είναι σπουδαίοι οι καρδιοχειρουοί και καρδιολόγοι της σύγχρονης εποχής, οι οποίοι στις εισηγήσει τους θα αποτιμήσουν το έργο των 7 σοφών, ε, Στη συνέχεια θα αποδώσουν την συνέχεια αν αυτό που άφησαν οι 7 σοφοί είχε μία εξέλιξη ή κατά κάποιο τρόπο υπήρξε έμπνευση, αλλά στη συνέχεια χάθηκε η ακολουθία. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε καταφέρει σε αυτό το συνέδριο να δώσουμε ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον, διότι για πρώτη φορά θα συναντηθούν αυτοί οι 14 άνθρωποι όλοι μαζί σε έναν χώρο και επιλέξαμε να έχει αυτός ο χώρος έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, θα είναι η Παλιά Βουλή των Ελλήνων. Το συνέδριο διοργανώνεται από την πρώτη καρδιοχειρουργική κλινική του Ερίκος Δινάν με την βοήθεια του νοσοκομείου και με την σύμπραξη της εταιρεία Μελέτης των Καρδιογειακών Παθήσεων. Έχει όμως έναν πολύ ευρύτερο χαρακτήρα με τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρεία χειρουργών θώρακα και καρδιά, τη ελληνική καρδιολογική εταιρεία και υπό την αιγίδα άλλων οχτώ φορέων περιλαμβάνονται εκεί το Υπουργείο Υγεία, ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και άλλε εταιρείε συναφή προς προ την καρδιοχειρουργική. Γιατί η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται ω η χρυσή εποχή τη καρδιοχειρουργική στη δεκαετία αυτή βοηθούσες και της τεχνολογίας σε μεγάλο βαθμό που είχε αρχίσει πλέον να μπαίνει σε άλλα επίπεδα καθιερώθηκαν πάρα πολλές νέες τεχνικές, υπήρξαν εμπνεύσει, υπήρξαν πρωτοπορίες παράδειγμα στη χειρουργική των Στεφανιών όπου κυρίως επικεντρωνόμαστε ε, τότε άρχισε να εφαρμόζεται η τεχνική bypass σε καρδιά παλόμενη, υπήρξε η χρήση των πολλαπλών αρτηριακών μοσχευμάτων που αποδείχθηκαν ότι έχουν καλύτερη μακροπρόθεσμη επιβίωση, όπως και άλλες πρωτοπορίες και τεχνικές. Εκεί δημιουργήθηκαν τα κέντρα επιμόρφωση να το πω για την Στεφανία Νόσο σε κάποια εξειδικευμένα κέντρα και έτσι αποτελεί και την εποχή που απλώθηκε ευρύτερα ό,τι καινούριο και κατέκτησε και άλλες υπήρους, συνήθως αυτά ξεκίνησαν από Αμερική και Ευρώπη και φτάσαμε στην Ασία, στην Αφρική. Ε, ήταν η δεκαετία που πραγματικά η καρδιοχειρουργία μπήκε σε ένα κανάλι παγκόσμιο. Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο? Ουσιαστικά στο συμπόσιο όπως το χαρακτηρίζουμε και πρέπει να πω ότι αυτό θα γίνει το απόγευμα της 3 28 Μαΐου του χρόνου που διανύουμε είναι η παραμονή της ε, διεξαγωγής ενός επίση σπουδαίου συνεδρίου που το πήρε φέτος η Ελλάδα του Ισμιξ και στην περίπτωση αυτή επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία ώστε να είναι ας το πω η πρόδρομη εκδήλωση του μεγάλου αυτού συνεδρίου αλλά με τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου δηλαδή να γίνει μία συζήτηση κυρίως στη Στεφανία νόσου, όπου οι εφτά σοφοί και οι νεότεροι θα καλύψουν όλο το φάσμα της χειρουργικής των Στεφανιών καθώς και εξελίξεις που προέκυψαν από τη μεριά της καρδιολογίας πλέον που μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι και δίνουμε και μια προοπτική για την εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης πλέον στην πρόληψη της Στεφανίας Νόσου. Δηλαδή ξεκινάμε και συνδέουμε το παρελθόν της δεκαετίας του 90, συνδεδεμένο με το παρόν, αλλά και δίνοντας και τις προοπτικές για το μέλλον.